τιμή Χριστουγέννων και στο σπίτι των φίλων μας δεν ακουγόταν τσιμουδιά. Επικρατούσε ηρεμία. Οι γιορτινές κάλτσες είναι κρεμασμένες εδώ και ώρα. Περιμένουν να τις γεμίσει ο Άι Βασίλης με δώρα. Τα παιδιά κοιμώντουσαν στα ζεστά τους κρεβάτια. Ονειρεύονταν λιχουδιές και του Άι Βασίλη την πραμάτια. Τι συμβαίνει επιτέλους εκεί πάνω? Ακουγόταν ποδοβολητό και σαματά στην οροφή. Δεν χωράνε στην καμινάδα του Άι Βασίλη οφή. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Αυτή η καμινάδα πιστεύω πως μίκρινε λίγο από πέρσι. Το παράκανε φέτος με τα μπισκότα, Φέτος θα έπρεπε να ζητάει γάλα χωρίς λιπαρά. Το ήξερα πως η δίαιτα σοκολάτας και γλυκών ήταν πολύ καλή για να είναι αληθινή. Λες, Σφιγκόταν και πιεζόταν να κατέβει την καμινάδα. Δεν ήμουν εγώ. Ναι, καλά. Δεν βοηθάτε με το φερσιμό σας. Αλλά μάταια, δεν περνούσε ούτε η γενιά. Και σπέφτει ο Άι Βασίλης με του ρόι την εξυπνάδα. Ας μην καθάριζε το μπουφέ του εστιατορίου όσα μπορείς να φας με 10 ευρώ. Λες για το εστιατόριο που κήρυξε πτώχευση μετά την τελευταία του επίσκεψη. Εκείνο ακριβώς. Ο μία μισή είναι όλα καλά. Καλά, παιδιά, μιλάμε πως ο τύπος δεν έχει καμία επίγνωση του μεγέθους του. Ζει μέσα σε ένα δικό του κόσμο. Και ποιος είσαι, ο Φρόιντ? Το πέταγμα αλκίδρων είναι η πρωινή μου δουλειά. Μαζεύω χρήματα για πλαστική μύτης. Μα πώς μπορεί να είναι η πρωινή σου δουλειά, αφού είναι βράδυ τώρα? Γι' αυτό ακριβώς. Λίγη βοήθεια εδώ κάτω για τον τύπο που φορά κόκκινη στολή. Ειδική παραγγελία, πέφτει. Πονάει ο ποπός μου. Φόραγε την όμορφη κόκκινη γούνινη του στολή. Τώρα όμως τη λέρωσαν οι στάχτες και οι καπνοί. Όλα τα παιχνίδια είχαν σκορπιστεί στο δωμάτιο και ο καημένος Άι Βασίλης άρχισε να έχει πονοκέφαλο. Μπορεί να δουλεύουμε μόνο μία μέρα το χρόνο, όμως αν συνεχιστεί αυτό θα χρειαστώ ατελείωτες διακοπές. Μη σπρώχνεστε για να κατεβείτε όλοι να με βοηθήσετε. Θα ερχόμασταν, αλλά δεν είμαστε εκπαιδευμένοι για σπίτια. Από ό,τι ακούω και κάτω, αν μείνει ακόμα λίγο, θα καταστρέψει ολόκληρο το σπίτι. Όχι, 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 σε παρακαλώ. Σταμάτα. Πάψε, τώρα θα δεις. Θα έρθω εδώ και θα... Ελπίζω να θυμήθηκε κάποιος να φέρει το κουτί πρώτων βοηθειών. Τι έγινε? Μπορεί να δουλεύω μόνο μία ημέρα το χρόνο, αλλά αν συνεχιστεί αυτό, θα χρειαστώ κι εγώ διακοπές. Κατά προτίμηση κάπου ήρεμα, όπως σε κρυγνεόμενο ηφαίστειο. Άι Βασίλη, εσύ! Καλά Χριστούγεννα. Μικρό πράσινο αρκουδάκι. Ο Άι Βασίλης! Οι κραυγές του ξύπνησαν όλα τα φιλαράκια του. Και τότε κατάλαβε πως τον είδε απλώς στον ύπνο του. Πιστεύω πως θα είναι τέλεια Χριστούγεννα. Να σας πω, έφερε κανείς σας καμία λιχουδιά? Θα αρχίσω αύριο τελικά τη διέτα μου.
ήταν απλώς ένα όνειρο. Σωστά. Λέγεται, τι, ποιο κανάλι, όλα τα κανάλια, όχι, γκάμιμπερ, γκάλα, βαμπύρο, χάρη, περίμενε, εγώ είμαι ο Χάρη, βαμ, όλοι επάνω και κατεβείτε κάτω αμέσως. Πάνω κάτω, αποφάσισε επιτέλους, Χάρη, ποιο από τα δύο. Και τα δύο, έχουμε πήγον περιστατικό στα χέρια μας. Τι συμβαίνει, Χάρη, είσαι πιο ιστερικός από ό,τι μας έχει συνηθίσει. Σας είπα, ξυπνήστε! Είναι ο Άι Βασίλης! Ο καλύτερος τύπος στον κόσμο! Ναι, και αλλά... του αρέσει να σκορπάει αμέτρητη χαρά σε όλους! Αυτό είναι σίγουρο, αλλά... Και λατρεύω τα Χριστούγεννα! Όλοι αγαπάμε τα Χριστούγεννα, αλλά πρέπει να κλείσεις λίγο το πράσινό σου στοματάκι, να ανοίξεις τα πράσινά σου αυτάκια και να με ακούσεις! Ναι, φυσικά, Χάρη, αμέσως μετά από αυτό το μικρό τραγουδάκι! Ένα, δύο, τρία, τέσσερα! Αυτό είναι πάνω από ένας αριθμός! You know it's πάντα θες να χορεύεις, να τραγουδάς και να αποσπάς την προσοχή όλων. Ποιο μέρος του επίγοντος περιστατικού δεν καταλάβατε? Γιατί δεν με ακούει ποτέ κανείς? Νιώθω σαν τον καθηγητή επιστήμης μου, τον κύριο, πώς τον λένε, τον ανιαρό τύπο, με την άσχημη αναπνοή που ποτέ μου δεν άκουγα. Εμείς πάντοτε σε ακούμε, Χάρη. Κρεμόμαστε από κάθε σου λέξη. Α, ναι? Τότε τι είπα μόλις τώρα? Να σκεφτώ. Αχά! Είπες αχά. Εννοώ πριν από αυτό. Πριν το αχά. Πριν το αχά? Μα πέρασε τόση ώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Όπως και να έχει, αχά, πριν το αχά, ανέφερες κάτι για κάποια καταστροφή. Τι συμβαίνει, Χάρη? Ο Άι Βασίλης είναι! Είναι! Το καταλάβαμε αυτό το μέρος. Για πες μας και παρακάτω, φιλαράκο. Εξαφανισμένος. Αν τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, χάσατε πολλές διαφημίσεις. Αλλά μην μου ανησυχείτε, έχουμε πολλές ακόμη. Τώρα στις ειδήσεις. Όλος ο πλανήτης είναι σε κατάσταση πανικού. Επειδή τα Χριστούγεννα όλο και πλησιάζουν, αλλά τα ξωτικά του Βορείου Πόλου κατήγγειλαν πως αγνοείται ο Άι Βασίλης. Ακόμη δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσο καιρό είναι εξαφανισμένος ο κύριος Χοχοχο. Προσπάθειες να πάρουμε πληροφορίες από τα ξωτικά του εργοστασίου εδώ ήταν. Ας πούμε εντελώς ανεπιτυχής. Πολύ ζωρικά αυτά τα ξωτικά. Όποιος και να πει πως τα καλά πράγματα έρχονται σε μικρές συσκευασίες, δεν γνώρισε αυτά τα ξωτικά. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Θα σας κρατάμε ενήμερους όλη τη διάρκεια της ημέρας ανάμεσα στις διαφημίσεις, φυσικά. Παράξενο. Πώς εξαφανίστηκε? Μα τον ονειρεύτηκα το βράδυ. Όχι μάλλον τα δώρα του. Α, δώρα. Λατρεύω τα δώρα. Γκάμι, τα δώρα είναι καλά και ωραία, αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι. Η Κάλα έχει δίκιο. Για τα δώρα που είναι ωραία και καλά? Όχι, για το ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Από την άλλη, θα μπορούσαμε να μην κάνουμε τίποτα απολύτως και να αφήσουμε κάποιον άλλο να κάνει κάτι. Θέλει κανείς φρούτο χυμό? Καλά, ναι. Βαμ, όχι. Χάρη, ίσως. Έχεις δίκιο. Πρέπει να βοηθήσουμε, αγαπητή Καμπιμπέρ. Έχω. Εννοώ, φυσικά και έχω. Έχω φυλάξει ένα φρούτο χυμό για σένα, Γκάλα. Φρούτα του δάσους. Τον οποίο μάλλον θα πιω εγώ. Ηρέμησε, Χάρη. Είμαι ήρεμος. Με ένα έντονο, τρελά ιστερικό είδος ηρεμίας. Εκνευρίζομαι όταν το κάνει αυτό. Αλλά πίσω στο πρόβλημά μας. Πρέπει να κάνουμε κάτι για να σώσουμε τον Άι Βασίλη. Έχει δίκιο. Χωρίς τον Άι Βασίλη, τα Χριστούγεννα δεν έχουν καμία πλέον σημασία για κανέναν. Εντάξει, θα βρούμε τον Άι Βασίλη, θα σώσουμε τα Χριστούγεννα και μετά θα αράζουμε και θα απολαμβάνουμε όλη την ευτυχία που θα φέρουμε στον κόσμο.
Συμφωνώ απολύτως. Αρχίζουμε με το μέρος όπου αράζουμε και απολαμβάνουμε. Όταν βρούμε τον Άι Βασίλη. Σύμφωνοι! 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 Πάμε! Μιας και τα πάμε σε ρομαντικό ταξιδάκι, να πακετάρω και λίγο γκίγκατούλα μου. Θα το εκλάβω σε ένα σίγουρο ίσως. Πάμε αμέσως στο αεροπλάνο. Εγώ λέω να έρθω πετώντας μέχρι εκεί πέρα. Ξέρετε τώρα, θέλω να κάνω και λίγη γυμναστική. Να τονώσω τους κοιλιακούς, τους δικέφαλους. Είπαμε πως το λέω αυτό, αλλά ο Βόρειος Πόλος είναι 2448 μίλια από εδώ. Συμπλήν μερικές ίντσες. Πόσα φλαπ-φλαπ είναι, είμαι Ευρωπαίος. Σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα. Ούψε, πάμε με αεροπλάνο. Καλή ιδέα, Βαμ. Την επόμενη φορά θα πετάξω. Πρέπει να κρατώ το τέλειο κορμί μου σε φόρμα σε περίπτωση που ο Μιχαήλ Άγγελος τελείσει να φτιάξει γλυπτό νυχτερίδα σαν την γυμνούς άντρες καλυμμένους με φύλλα. Ο Μιχαήλ Άγγελος πέθανε πριν 500 χρόνια. Δεν ήξερα καν πως ήταν άρρωστος. Λοιπόν, φτάσαμε! Πετάμε μονάχα εδώ και ένα λεπτό. Ρώτησα, φτάσαμε, παιδιά! Όχι. Και τώρα? Όχι ακόμα. Ίσως έπρεπε να το βουλώσω, ε! Νομίζω πως σχεδόν φτάσαμε. Οι αισθήσεις σου είναι σωστές, Γκάμι. Προσοχή, σας μιλάω, καπετάνι. Παρακαλώ, κλείστε τα τραπεζάκια και ισιώστε τις καρέκλες σας. Και όλα αυτά που λένε οι καπετάνι. Σε λίγη ώρα θα προσγειωθούμε, παιδιά. Περίμενε! Είναι η σειρά μου να προσγειώσω. Δεν έχεις ιδέα τι κάνεις εκεί, έτσι δεν είναι, χάρη. Γιατί το λες αυτό? Επειδή πρώτο και κυριότερο προσπαθείς να οδηγήσεις το αεροπλάνο με τους ολοκαθαριστήρες. Απλά ήθελα να καθαρίσω τα τζάμια πρώτα. Με απογοητεύει η έλλειψη εμπιστοσύνη σου, Γκάμι. Εγώ πετάω με βάρκες. Αεροπλάνο. Ναι, αυτό. Πετάω με αεροπλάνο πριν τα αδέλφια Ράιτ. Εγώ και τα αεροπλάνα έχουμε μεγάλη ιστορία. Μια στιγμή να ανάψω το κλιματιστικό, κάνει τη ζέστη εδώ μέσα. Σε προσβάλλω, αλλά είσαι σίγουρος ότι ξέρεις τι κάνεις, Χάρη? Η απάντηση αρχίζει από όμικρον και τελειώνει σε χ, χωρίς τίποτα στο ενδιάμεσο. Αν είμαι σίγουρος πως ξέρω τι κάνω, απολύτως, εντελώς και χωρίς κανένα ίχνος αμφιβολίας και 100% δεν έχω ιδέα τι κάνω. Δεν το έκανες ποτέ σου αυτό, Χάρη? Για την ακρίβεια, όχι, αλλά πάντοτε ήθελα να μάθω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Πόσο θα ήθελα να μην το έλεγε αυτό. Τι κάνει αυτό το μαραφέτη? Παιδιά, μην προσπαθήσετε ποτέ να οδηγήσετε μονάχα αεροπλάνο προς τον Βόρειο Πόλο. Τουλάχιστον όχι χωρίς την άδεια των γονιών σας. Και πού είχαμε μείνει? Α, ναι. Γύρω του χωριού να βρούμε ένα καλό τόπο προσγείωσης. Όχι, ανοησίες. Δεν είδες πως υπάρχει ένας άδειος δρόμος εκεί κάτω? Προφανώς είναι ο διάδρομος. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι πανεύκολο, μη μου φοβάστε. Γιατί κάθε φορά που το λέει αυτό, η καρδιά μου σαβωτάει να χτυπά. Καρδιά, τάσα να σταματήσετε. Σας παρακαλώ να σταματήσετε. Ωραία προσγείωση, φίλε! Εγώ δεν αμφίβαλα ποτέ την ικανότητά μου. Είμαι σίγουρη πως ο σφιγμός μου θα επανέλθει στο κανονικό σε μερικές εβδομάδες. Μπορείς να πατήσεις και τα φρένα. Τώρα! Ενεργοποίηση αυτομάτων φρένων.
σταματήστο καλό. Εμείς θέμε, συγγνώμη. Ναι! Ήρθαμε μέχρι εδώ για να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για τον Άι Βασίλη. Να φύγετε και να πάρετε τη μαγική σαύρα μαζί σας. Σας παρακαλώ, θέλουμε να βοηθήσουμε. Να φύγετε! Παιδιά, μήπως σταθμεύσαμε μέσα σε κανένα ψυγείο? Όχι, Βάμι. Απλώς σου έριξαν χιονόμπαλες κάποια αγενέστατα εξωτικά. Κακό εξωτικό. Είστε υπεύθυνος εδώ, έτσι? Ναι. Δεν ξέρετε πώς είναι Χριστούγεννα? Ας γίνουμε φίλοι. Τι λέτε? Και οι φίλοι δεν επιτίθενται με χιόνι ο ένας τον άλλον? Από την άλλη, οι φίλοι δεν τρακάρουν τα αεροπλάνα τους επάνω στα γλυπτά πάγου των άλλων. Ναι. Ράψτο. Μάλιστα, τώρα. Λοιπόν, τι έχετε να μας πείτε τώρα, ξωτικά? Λυπόμαστε πολύ. Πολύ καλύτερα. Είσαι καλά, φίλε? Γιατί ήθελα να χτυπήσουν εμένα το γλυκούλι. Είναι νεκρός? Όχι, σκέφτηκα πως ίσως έχω μια πιθανότητα για Όσκαρ αν παίξω δραματικό ρόλο. Μην ανησυχείτε γι' αυτόν, είναι ένας βρικόλακας που λιποθυμάει όταν βλέπει αίμα. Έχουμε ένα λιπόθυμο εδώ. Παράξενο, σωστά? Εσύ ποιος είσαι? Είμαι ο Γκάνιμπερ. Μου φαίνεσαι πολύ γνώριμος. Μήπως συναντηθήκαμε στο συνέδριο του μάγου του Ως πέρσι? Μα τι λέει? Καλά, πάμε. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Oh, I'm a dooby dooby yum yum. Oh, I'm a dooby dooby yum yum. Oh, I'm a dooby dooby yum yum. Free times, you can ride me. Εντάξει, αρκετά, κύριε Αρκουδάκι Γκάμι. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε? Ξωτικά, ήρθαμε να βοηθήσουμε εσάς. Το εννοείς? Είδαμε στην τηλεόραση πως εξαφανίστηκε ο Άι Βασίλης και δεν μπορούσαμε να επιτρέψουμε να μην παραδοθούν τα δώρα στα παιδιά. Παρεπιπτόντως, ο Άι Βασίλης πήρε όλα τα παιχνίδια μαζί του όταν έφυγε. Παιχνίδια? Χωρίς εκείνον δεν φτιάχνουμε καθόλου παιχνίδια. Κύριε Ξωτικό, για να έχει αυτή η ιστορία ένα ευχάριστο τέλος, πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Πρώτα, θέλω να γεμίσετε τον Αχυρώνα με παιχνίδια. Μα χωρίς τον Άι Βασίλη, πώς θα βρούμε κίνητρο? Ναι, στηριζόμαστε πάνω του. Ναι, παράτατα! Ίσως αυτό που χρειάζεστε να είναι λίγη χριστουγεννιάτικη διασκέδαση. Διασκέδαση? Εμείς δίνουμε. Δεν παίρνουμε δώρα και διασκέδαση. Από την άλλη, παίρνουμε ολόχρονα δωρεάν θερμαντικά εσώρουχα. Για κοιτάξτε! Πέρα έξω τα μάτσι, Χάρη! Λοιπόν, προφανώς εσείς τα ξωτικά δεν γνωρίζετε τη χαρά του να παίρνεις δώρα, οπότε... Έλα, Γκάμι, σειρά μου! Άσχημη ιδέα, Χάρη, άστο καλύτερα. Ακούστε τι θα γίνει. Θα πάμε να βρούμε τον Άι Βασίλη και εσείς θα μείνετε εδώ να φτιάχνετε παιχνίδια.
Καπίτο! Ναι! Εκτός ίσως από αυτό το καπίτο, είναι μήπως μια άλλη γλώσσα αυτή? Ξεχάστε το καπίτο. Φτάνει να καταλάβατε τα υπόλοιπα. Βλέπετε, έχει πλάκα να παίρνεις δώρα, έτσι? Ωραία! Πες μας για την τελευταία φορά που είδες τον Άι Βασίλη. Ετοιμαζόταν να πάει στο νησί των Χριστουγέννων. Πηγαίνει κάποτε εκεί για χαλάρωση μετά τις γιορτές. Πες μου κι άλλα. Αχ, τι ωραία, αχ, τι καλά, θα πάω πάλι στα νησιά. Αχ, τι ωραία, αχ, τι καλά, θα πάω πάλι στα νησιά. Ω, κύριε Εξωτικό, δεν σε άκουσα που μπήκες. Ετοιμάζεσαι για τις διακοπές, Άι Βασίλη. Ναι, φυσικά, νησί των Χριστουγέννων. Μυρίζω ήδη τις καρύδες. Είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που κάνατε φέτος. Η παραγωγή όλο και αυξάνεται. Κάνετε μια εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστούμε, Άι Βασίλη. Και μια μικρή αύξηση θα ήταν καλή πάντως. Η ταρανδί μου είναι έτοιμη? Ναι, είναι. Κύριε. Ναι. Τίποτα. Καλή διασκέδαση. Είχα ένα άσχημο προαίσθημα γι' αυτό. Όχι, έπρεπε να ακούγα τον αισθητό μου. Θα του πρότεινα να πάει με τους ταράντους για λίγες ημέρες στον Καναδά. Εντάξει, θα βαριόταν πολύ, αλλά θα ήταν ασφαλής. Εγώ φταίω για όλα. Και εσείς ήρθατε μέχρι το Βόρειο Πόλο. Φέρατε το διάσημο πράσινο αρκουδάκι από το ίντερνετ. Σε φανταζόμουν λίγο πιο ψηλό. Να, εντάξει. Μην είσαι τόσο σκληρός με τον εαυτό σου. Το κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε στο εργαστήρι σας και να φτιάχνετε παιχνίδια. Ναι, ναι, το διάσημο πράσινο αρκουδάκι έχει δίκιο. Πρέπει να φτιάξετε παιχνίδια για εμάς. Στο γενιάτικο πνεύμα. Εννοώ για τα αγόρια και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο. Θα το κάνουμε, γάμι. Εμείς πάμε να βρούμε τον Άι Βασίλη. Γνωρίζει κανείς που είναι το νησί των Χριστουγέννων? Όταν φτάσεις στο νησί του Πάσχα, στρίβεις αριστερά. Αλήθεια? Ναι. Μην ανησυχείτε, Εξωτικά. Εμείς οι σχεδόν Fantastic Four θα βρούμε τον Άι Βασίλη. Ναι! Μπράβο! Ει, περιμένετε! Φαίνεται πως το Εξωτικό ήξερε τι έλεγε. Το νησί των Χριστουγέννων είναι αριστερά μετά το νησί του Πάσχα, απέναντι από το βέλος του Αγίου Βαλεντίνου και τη μάσκα των Αποκριών. Φτάσαμε ή όχι ακόμη? Χάρη, αν το ξαναπείς θα γυρίσω και θα σε χαστουκίσω. Σειρά μου να το προσγειώσω. Την τελευταία φορά που το έκανες ήταν καταστροφή. Είδατε, τώρα ήταν μια μερική καταστροφή. Σας το είπα πως θα είστε πολύ καλύτεροι. Λοιπόν, πού είμαστε? Πανεύκολο. Θες να το μοιραστείς και μαζί μας? Κατήκαμε φυσικά. Αν μπορούσαμε να πετάξουμε, θα βλέπαμε από ψηλά τα πάντα και θα βρίσκαμε τον Άι Βασίλη. Ναι, αν κάποιος από μας πετούσε, θα μπορούσε να ψάξει και να μας πει. Περιμένετε, εγώ πετάω. Βλέπεις τίποτα? Τίποτα, παιδιά. Μα τι χαρτί είναι αυτό? Θα πάω να ψάξω στο δάσος. Hey. Μα τι κάνεις? Δώσε μου το δικό μου. Σειρά σου. Έλα τώρα. Κόφτο, κόφτο ή συμβάλλε χρήμα. Κόφτο. Άι Βασίλη, δεν το πιστεύω πως θα βρήκαμε τόσο εύκολα. Τι κάνει? Τέλεια. Ναι, όχι πως ήθελα να το πιω. Μας κατέστρεψαν το παιχνίδι. Ωραία, μια χαρά. Θα πάω αμέσως να κάνω ένα ζεστό μπανάκι εκεί στο Χίλτον. Αυτός ήταν σαρκασμός. Εμείς δεν κάνουμε σαρκασμούς. Παιδιά, πιστεύω πως αρχίσαμε λίγο στραβά εδώ. Ωραία! Ψάχνουμε τον Άι Βασίλη. Πιστεύω πως ξέρετε ποιος είναι. Κοντός τύπος με μακριά αυτιά, χοροπηδάει και παραδίδει σοκολατένια αυγά. Μην πάτε να με ξεγελάσετε με ανοησίες. Περνάω πολύ χρόνο με τον φίλο μου τον Παμπύρο εδώ. Είδα και άκουσα όλες τις ανοησίες που έχουν υποθεί. Ευχαριστώ, Γκάλα. Παρακαλώ, μικρέ. Λοιπόν, πού κρύψατε το χοντρούλι? Μα τι συμβαίνει, ελαφάκια? Δεν έχετε γλωσσούλα? Αν με ρωτάτε, αυτοί κάτι κρύβουν. Δεν σε ρώτησε κανείς? Τι πιστεύεις εσύ, Χάρη? Πιστεύω πως κρύβουν κάτι. Όπως και να έχει, χάσατε την αίσθηση του χρόνου. Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Οπότε, πού είναι ο Άι Βασίλης?
Καλύτερα να τους πούμε. Ω, εντάξει, πες τους. Είμαστε μαζί και φουρτώναμε το έλκυθρο όταν εντελώς ξαφνικά ήρθε ένα υπτάμενο τηγάνι. Δίσκος. Σωστά, δίσκος, με ένα παράξενο εξωγήινο τύπο μέσα. Ήταν από τον Καναδά? Όχι, δεν νομίζω. Παράξενος εξωγήινος. Εγώ θέλω δύο χαρτιά. Να βλέπω το χρήμα, να βλέπω το χρήμα. Θα σας το πάρω πίσω. Εγώ βγαίνω. Τελείωνε, βάλε χρήματα. Κλέβεις? Δεν κλέβω. Μην ξαφνιάζεστε, Ντάραντι, θα χύσετε τα ποτά σας. Λέγομαι Άλεν. Ψάχνω για το μεγάλο τύπο με την κόκκινη στολή που συχνάζει μαζί σας. Σας προκαλώ σε ένα παιχνίδι χαρτιών και αν κερδίσω, ο χοντρός θα έρθει πίσω στον πλανήτη μαζί μου, εντάξει? Τέλεια. Τώρα μπορείτε να φανταστείτε ποιος κέρδισε. Wow, φαίνεται πως κέρδισα. Να δω το βραβείο μου. Και όπως συμφωνήσαμε, ο Χοντρούλης έρχεται μαζί μου. Και έτσι καταστρέψαμε τα Χριστούγεννα. Ελάτε, μην είστε τόσο σκληροί με τον εαυτό σας, παιδιά. Ο εξωγήινος σας κορόιδεψε. 5 άσους καταστρέψατε εντελώς την αγαπημένη μου ημέρα του χρόνου. Και όπως είπε η Κάλα, μην είστε τόσο σκληροί με τον εαυτό σας, παιδιά. Και πώς θα φτιάξει αυτό το πρόβλημα, μπλε μητούλα? Και για πες, γιατί είναι μπλε η μύτη σου? Αφήσέ με! Πες μου την απάντηση και θα αφήσω τη μητούλα σου. Είναι το ραντάρ μου. Το ήξερα κι εγώ, εκοραντάρ, μυρίζω τους δικούς μου. Και? Η δικιά μου είναι μικρή, η δικιά σου είναι μεγάλη. Και? Βαμ, είσαι ιδιοφυΐα. Κύριε Μπλεμιτούλη. Ρούντι, το ραντάρ σου. Έτσι θα βρούμε τον Άι Βασίλη. Πιστεύω πως τα παιδιά έχουν δίκιο, Ρούντι. Τι θες να πεις? Χρησιμοποιείς το ραντάρ σου για να οδηγείς το έλκυθρο, έτσι? Πώς το ξέρεις εσύ αυτό? Αστειεύεσαι. Είσαι ο Ρούντι ο Ντάραντος με την μπλε μύτη. Όλοι γνωρίζουν ποιος είσαι. Εντάξει, τι σκέφτεσαι? Θα ανεβούμε στην πλάτη σου και θα χρησιμοποιήσουμε το ραντάρ σου για να εντοπίσουμε τον Άι Βασίλη. Εγώ θα πιλωτάρω. Αχ, όχι. Εντάξει, θα το κάνω. Αλλά η τρελή μικρή Σαύρα δεν θα πιλωτάρει. Ελάτε, παιδιά, φύγαμε. Είσαι σίγουρος πως θα πετύχει αυτό? Το μόνο για το οποίο είμαι σίγουρος είναι πως δεν είμαι σίγουρος για τίποτα. Τα μάτια στα 14. Πρέπει να τον βρούμε. Δεν λαμβάνω σήμα. Hey, Βαμ, βοήθησε τον λίγο. Εντάξει, θα βοηθήσω. Τον βρήκα! Τον Άι Βασίλη? Όχι, βρήκα τον Φρόντο Χυμό. Νομίζω πως πιάνω κάτι. Είναι εκεί. Άι Βασίλη! Ρούντι! Hey, έφερες και φίλους σου! Γκάμι Μπέαρ, Κάλα, Χάρι, Βαμπύρο! Άι Βασίλη, ένιωθα άσχημα με αυτό που έγινε. Ρούντι, μη λυπάσαι. Απλώς απολαμβάνω λίγο ήλιο και ξεκούραση μετά τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, πώς πάει το ψάρεμα, Άι Βασίλη? Καλά, μια χαρά. Πόσα ψάρια έπιασες μέχρι τώρα? Πολλά, πάρα πολλά. Εγώ δεν θα το έλεγα πολλά αυτό. Εντάξει, δεν τσιμπάνε σήμερα τα ψάρια. Δεν είμαι και σίγουρος. Εδώ και λίγες μέρες η μνήμη μου είναι κάπως θολή. Άι Βασίλη, φαίνεται πως κάτι τσιμπάει τώρα. Το έχω. Αυτό δεν πρόκειται να το χάσεις. Το έχουμε και οι δύο, Γάμι. Προσεκτικά, Άι Βασίλη. Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να τη ρίξω. Ξέρω εγώ. Κρατήσου, Γκάμι! Αυτό είχε πλάκα.
Η σύγκρουση με έκανε να συνέλθω από οποιοδήποτε εξόρκη μου είχαν κάνει. Φτάνει πια με το ψάρεμα! Μήπως έχετε όλοι ξεχάσει γιατί είμαστε εδώ? Είναι παραμονή Χριστουγέννων! Αυτό είναι αδύνατο. Ο φίλος μου ο Άλεν σταμάτησε το χρόνο για μένα. Είπε ότι χρειάζομαι κι άλλη ξεκούραση. Αϊ Βασίλη, λυπάμαι, αλλά πρέπει να σας έχει υπνοτήσει εκείνος ο εξωγήινος. Ο χρόνος δεν σταμάτησε. Η παραμονή Χριστουγέννων δεν είναι σε 6 μήνες, είναι σε 6 λεπτά! Τα φετινά Χριστουγεννάτα είναι μια καταστροφή. Πού είναι ο Άλεν! Γεια σας, ασήμαντη γήινη, και ακόμα πιο ασήμαντη πράσινη γήινη. Εσύ θα είσαι ο Άλεν. Ναι, αλλιώς Thork Borg Blanktar από το Ζέπουλον, Z26758872, Junior. Αλλά μπορείτε να με λέτε Άλεν. Α, ωραία. Επειδή αν το λέγαμε όλο αυτό, η ιστορία θα πήγαινε μέχρι το Πάσχα. Κοίτα, Thork, Dork, Dork ή πώς το καλό σε λένε, ο Άι Βασίλης θα έρθει μαζί μας στον Βόρειο Πόλο. Τώρα, αμέσως. Τι γλυκιά γατούλα. Στην θέση σου δεν θα της μιλούσα έτσι. Είσαι αδύναμη, γατούλα. Hey. Βαριέμαι σας τους γήινους. Θα πάω πίσω στο δυναμικό μου διαστημόπλιο. Θα πάρω τον Άι Βασίλη από αυτό τον άθλιο πλανήτη και θα έρθει μαζί μου στο Ζέπουλον. Ζήτα 2675887. Αλλά μας πιέζει πολύ ο χρόνος τώρα. Ο Πρασινούλης είναι προφανώς ανώτερος από εσάς τους υπόλοιπους. Σε έχω δει κάπου στο γαλαξιακό ίντερνετ εσένα, έτσι? Όταν σε βλέπω, μου έρχεται αυτό το παράξενο αλλά πιασάρικο τραγούδι και δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου. Άλεν, πιστεύεις πως είσαι καλός στο χορό? Επειδή εμένα μου φαίνεσαι για χορευτής. Αυτό δεν το συζητώ καν. Στον πλανήτη μου είμαστε οι καλύτεροι χορευτές του διαστήματος. Τότε σε προκαλώ σε ένα διαγωνισμό χορού. Ο νικητής κερδίζει τον Άι Βασίλη. Πώς είπαμε, Γκάμι Μπεαρόπουλο? Γκάμι Μπερ. Οκ, Γκάμι Μπερ. DJ Κάλα, βάλε μουσική. Κάτι καλύτερο. Χαλάκι χορού, σοβαρά? Μα προφανώς είναι ερασιτέχνης. Θα χάσει. Ο Γκάμι χορεύει πολύ ωραία. Ο εξωγήινος θα χάσει. Ζήτω, Γκάμι, ζήτω! Έχω πάρει φωτιά! Τίποτα δεν με σταματά! Είμαι ο καλύτερος! Θέλω να πιάσω κυριολεκτικά φωτιά! Καίγομαι! Είμαι καλύτερος από εσένα! Τώρα θα χορέψετε μαζί, χωρίς χαλάκια χορού αυτή τη φορά, παιδιά! Δώστε τα χέρια και πάρτε τις θέσεις σας! Dancing, dancing's what I need. Here we go, don't stop the beat. Dancing, dancing, hold my feet. Turn around, let me see your face. Dancing, dancing on the streets. Where are the children?
Δεν έχασα! Ναι, έχασε! Όχι! Ναι! Όχι! Κρατάω τον Άι Βασίλη! Άδικο, Άλεν! Όχι σύμφωνα με το επίσημο βιβλίο των κριτικών! Που λέει συγκεκριμένα, ο Άλεν ο εξωγήινος κέρδισε με διαφορά τον μικρό πράσινο γήινο με την δυσλειτουργία στον τρόπο της σήματος! Είμαι ο βασιλιάς του κόσμου! Είναι άδικο, Άλεν. Γιατί ήρθες να παγάκεις τον Άι Βασίλη? Αστιεύεσαι? Τα Χριστούγεννα είναι το δυνατό σας σημείο. Θα τρελαθούνε με αυτά στον πλανήτη Ζέπουλον, Ζήτα, 2, 6 κλπ. Και πιστεύεις ότι είναι σωστό να κλέψεις τη δική μας την παράδοση? Λοιπόν... Χάρη, πρέπει να κάνουμε κάτι. Βαμπύρο, πέταξε ψηλά και ρίξε μας μια καρύδα. Α, ξέρω τι έχεις στο μυαλό σου. Πρώτα λες ψέματα, μετά κλέβεις. Πιστεύεις πως αυτή είναι η σημασία των Χριστουγέννων? Δηλαδή εσύ δεν πιστεύεις στην καλοσύνη και στην ειλικρίνεια? Δηλαδή εννοείς πως η κλοπή είναι κάτι κακό? Και πως έστω κι αν ο λόγος που το κάνω μου φαίνεται καλός, δεν πάει να είναι έγκλημα που θα έχει πολύ άσχημες επιπτώσεις για όλους? Ακριβώς! Wow! Τότε χρωστάω σε όλους μία απολογία. Όχι! Ναι, ναι, φυσικά. Σας χρωστάω όλους μια μεγάλη απολογία. Δεν έπρεπε. Ήταν έτοιμος να μας απολογηθεί. Τι? Θα μου το πληρώσεις αυτό, Άλεν, επίθεση! Πριν προσπαθήσει κάποιος άλλος να επιτεθεί, ο καινούριος μου φίλος εδώ ετοιμαζόταν να μας πει κάτι. Δεν τον ξέρω τι καλά. Άλεν, Άλεν, πάρε ένα πνοή. Wow, τέλεια, είμαι μια χαρά. Λυπάμαι. Παίρνω το τηλεοπτικό σήμα του πλανήτη σας εδώ και χρόνια. Και είμαι μεγάλος θαυμαστής της δουλειάς σας. Ήθελα να δώσω στον πλανήτη μου τη χαρά που δίνεις εσύ. Άλεν. Άλεν, πάψε να κλαις. Άλεν, γιατί δεν χρησιμοποιείς το ραβδί σου και να γίνεις Άι Βασίλης? Τι πράγμα? Μπορώ να σου δώσω και συμβουλές. Δεν είναι τέλειος ο τύπος? Καταλαβαίνετε γιατί ήθελα να τον απαγάγω? Δεν πάβει να είναι γενναιόδωρος. Παιδιά, λυπάμαι που χαλάω τη στιγμή, αλλά δεν θα καταφέρουμε να επιστρέψουμε γέρος για να σώσουμε τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει. Αφού απήγαγα τον μεγάλο και έκανα ζαβολιές, νιώθω υπεύθυνος. Οπότε θα σας πάω με το διαστημόπλοιό μου. Πόση ώρα θα μας πάρει? Από εδώ? Περίπου 3 δευτερόλεπτα. 4 αν έχει ποτηλιάρισμα. Δεν προλαβαίνουμε να δούμε και ταινία. Ακολουθήστε με. Είμαστε έτοιμοι για απογείωση. Επόμενος σταθμός, Βόρειος Πόλος. Ήρθαμε. Τριαντόπερι. Εσείς καράτε αυτό που συμφωνήσαμε. Ξεχάσαμε τους ταράντους. Αυτό έχει λύση. Μια πολύ γρήγορη λύση.
Σε συμβουλεύω να ετοιμάσεις το βοηθητικό φρένο. Έμαθα πως αν δεν το κάνεις εγκαίρως, θα δημιουργηθεί μια πολύ τρομακτική κατάσταση. Λοιπόν, εγώ καλύτερα να την κάνω από εδώ. Σε περίπτωση που οι Τάραντι κρατάνε μούτρα για αυτή την υπόθεση απαγωγής του Άι Βασίλη. Μα θυμάσαι τι σου είπα. Δεν θα τρως όλα τα μπισκότα που σου αφήνουν, έστω κι αν εγώ το κάνω. Α, πεθάνω με τους αποχαιρετισμούς. Αντίο, αντίο, Άλεν. Αντίο, αντίο, Άλεν. Αντίο. Γεια σου, Άλεν. Παρόν! Άι Βασίλη, χαίρομαι που επέστρεψες. Και τώρα που είσαι εδώ, σκεφτόμουν μερικά πράγματα που θα μπορούσα να κάνω τα Χριστούγεννα μου ξεχωριστά. Όπως... Ακούς, κουδουνάκια! Αντίο! Καλά Χριστούγεννα! Ελάτε, παιδιά. Ας πάμε πίσω στο σπίτι. Αντίο. Γεια σας, μικρά μου. Να φροντίζετε ένας τον άλλον. Αντίο. Αντίο. Καλά Χριστούγεννα. Αντίο. Καλά Χριστούγεννα. Μη φάτε πολλά μπισκότα. Αντίο. Προσεκτικά, μη συγκρούσεις πάλι. Παιδιά, αυτό δεν θα συνέβαινε χωρίς εμάς. Νιώθω ωραία, εσύ. Ναι, κι εγώ. Καλά, είχες δίκιο. Αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο. Ας το πάρει το ποτάμι, είναι Χριστούγεννα. Πώς μπορείς να έχεις τόση ενέργεια? Δεν κοιμηθήκαμε εδώ και μέρες. Παιχνίδια, 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 παιχνίδια. Κάποιος άφησε ένα σημείωμα. Είναι αυτό. Άι Βασίλη! Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό είναι, ναι, είμαι χαρούμενος, ναι, 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 χρειάζομαι λίγη βοήθεια. Αγαπητέ Gummy Bear και φίλοι. Αυτός είμαι εγώ. Αυτοί είμαστε εμείς. Παρακαλώ, συνέχισε καλά. Αγαπητέ Gummy Bear και φίλοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ που με βοηθήσατε. Για μένα, λέει. Να συνεχίσω. Παρακαλώ, συνέχισε. Δεν είναι συναρπαστικό αυτό. Είναι ο βασιλιάς των δώρων και ο βασιλιάς των δώρων μας χρωστάει χάρη. Την αφήσουμε πρώτα να τελειώσει. Συγγνώμη, Κάλα. Θέλω να σας δώσω... Τώρα! Να σας δώσω το σεβασμό και το θαυμασμό μου εφόρου ζωής. Καλά Χριστούγεννα. Άι Βασίλης. Όχι. Όχι. Αυτό το παιδί με κάνει και αμυθικό. Απλώς ήθελα να πάρει πολλά δώρα. Θα ήθελα πολλά δώρα. Γκάμι, hey, σύνελθε! Σκέψου το καλά, φίλε. Δεν είναι καλύτερα να δίνεις παρά να παίρνεις. Για δες, σου δίνω τα γυαλιά μου. Βλέπεις, νιώθω ωραία που σου έδωσα κάτι. Κατάλαβες? Σκέψου όλα τα παιδιά που θα κάνουν Χριστούγεννα τώρα εξαιτίας μας. Αυτό δεν σε κάνει να νιώθεις όμορφα? Ναι! Τώρα!
Καλά γκάμι Χριστούγεννα σε όλους! Τα Χριστούγεννα! Ένα φως που φωτίζει γήινους και εξωγήινους! Και τώρα, και τα ρομπότ! Christmas is coming, Christmas is coming, Christmas, it's Christmas time. Christmas is coming, Christmas is coming, Christmas is coming, Christmas is coming, Christmas, it's Christmas time. Come on, let's get started. You find I'm gonna be there. I can't miss Mr. Gummy Bear.